Ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας ανακοίνωσε σχέδια για ενίσχυση της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών και της λατινικής γλώσσας σε μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί η εξάπλωση της απολιτικ αμερικανοποίησης και να αναπτυχθεί ο πολιτισμός των νεότερων γενεών της χώρας. Μιλώντας τη Δευτέρα, ο Υπουργός Παιδείας Jean-Michel Blanquer, ηγετική φυσιογνωμία στον πόλεμο της Γαλλίας κατά του αμερικανικού αναθεωρητισμού έναντι των κλασικών σπουδών, ανακοίνωσε ότι τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά θα γίνουν διαθέσιμα στους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν μαθήματα το επόμενο έτος, καθώς και σε μαθητές γυμνασίου. Ο Blanquer θέλει οι φοιτητές, αλλά και απόφοιτοι που θα κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές, να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τον πολιτισμό τους, διαβάζοντας αρχαίους φιλοσόφους, ενώ αποκτούν τα τεχνικά προσόντα που απαιτεί η οικονομία. Μιλάμε για μια ιστορική εξέλιξη που γεμίζει τους Έλληνες με χαρά, αλλά και θλίψη, διότι στην Ελλάδα η παιδεία σταδιακά και συστηματικά αφελεινίζεται. Μιλώντας σε ομολόγους τους από την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, ο Υπουργός υποστήριξε ότι η κοινή τους δέσμευση για την προώθηση των κλασικών σπουδών έγινε σε μια εποχή που η κλασική παιδεία απειλούνταν από τον αμερικανικό αναθεωρητισμό. Η στόχευση των αρχαίων ελληνικών ήταν πιο εμφανή στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον να ανακοινώνει αυτό το καλοκαίρι ότι δεν θα απαιτούσε πλέον από τους φοιτητές να μελετούν αρχαία ελληνικά και λατινικά, διότι οι γλώσσες αυτές θεωρούνται συχνά οι βασικοί πυλώνες της πειθαρχίας. Ο Ντανιέλ Παντίγια Πεγαλτά, αναπληρωτής καθηγητής κλασικών στο Πρίνστον, ισχυρίστηκε ότι τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά είχαν χρησιμοποιηθεί ως άλοθη της δουλείας, της αποικιοκρατίας και του φασισμού για 2.000 χρόνια. Σε μια παρόμοια κίνηση, ένα γυμνάσιο της Μασαχουσέτης καυχήθηκε ότι είχε αφαιρέσει την Οδύσσια του Ομήρου από το σχολικό πρόγραμμα, καθώς έρχονταν σε αντίθεση με την αντιρατσιστική ατζέντα που ήθελε να διδάξει. «Είμαι πολύ περήφανος που αφαιρέσαμε την Οδύσσια από το πρόγραμμα σπουδών φέτος», έγραψε ένας δάσκαλος στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως. Ο Blanquer δήλωσε στην Le Point ότι τέτοιες ερμηνείες των κλασικών ήταν εντελώς αποκρουστικές. Το να εξαπολύουμε κατηγορίες και μια σύγχρονη κοσμοθεωρία σε κείμενα που χρονολογούνται πριν από 2 χιλιετίες είναι ένας απίθμενος παραλογισμός, προσέθεσε, σημειώνοντας ότι αυτοί οι πολιτισμοί μας έφεραν πρόοδο, επιστημοσύνη και αναζήτηση. Ο Υπουργός πιστεύει ότι τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά είναι ένας συνεκτικός κρίκος για τα σύγχρονα ευρωπαϊκά έθνη, σημειώνοντας ότι το κοινό γλωσσικό ταμείο θα βοηθούσε στη διάδοση κοινών αξιών. Ο Blanquer ισχυρίστηκε επίσης ότι οι κλασικοί ανταποκρίνονται σε μια απέτηση για λογική σε έναν κόσμο όπου η έλλειψη λογικής εξαπλώνεται σαν πυρκαγιά. Τον περασμένο μήνα, ο Υπουργός Παιδείας δημιούργησε μια δεξαμενή σκέψη αφιερωμένη στον πόλεμο του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν κατά του αναθεωρητισμού.